Όλα δείχνουν ότι βαίνουμε σταθερά προς την έναρξη μιας τεράστιας έκταση και ισχυρός ρωσική επίθεση στην Ανατολική Ουκρανία. Πηγές της εφημερίδας London Telegraph στη Βρετανική Υπηρεσία Πληροφοριών θεώρησαν απαραίτητο να προσπαθήσουν ακόμη και να προβλέψουν την ημερομηνία έναρξης του αποφασιστικού χτυπήματος των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων την 15η Ιανουαρίου 2024. Οι Ρώσοι με ευρεία χρήση κομμάντος θέλουν να καθυλώσουν σημαντικές ουκρανικές δυνάμεις κατά μήκος ολόκληρου του τμήματος των υπαρχόντων συνόρων και ειδικά μεταξύ των περιοχών Σούμι και Κούρσκ. Οι Ρώσοι έχουν διεισδύσει εντός ουκρανικών εδαφών για να ξεκινήσουν μαζικά σαμποτάζ. Ουκρανικές πηγές αναφέρουν ότι δεν είναι τυχαίο ότι εκτός από τις σημαντικές δυνάμεις των τοπικών σιδηροφυλάκων, οι Ρώσοι έχουν πίσω τους μέρος της επιχειρησιακής ομάδας δυνάμεων Σέρνιγκοβ, καθώς το Κίεβο αναγκάζεται να διατηρήσει δύο ταξιαρχίες εδαφικής άμυνας και δύο ανεξάρτητα τάγματα πεζικού ως ενισχύσεις. Επιπλέον, σε περίπτωση μεγάλης ρωσικής επίθεσης, οι ρωσικές ειδικές δυνάμεις, οι οποίες έχουν ήδη χαράξει ασφαλείς διαδρομές προς τα ουκρανικά μετόπιστα προς αυτή την κατεύθυνση, ενδέχεται να αναλάβουν να ανατινάξουν τα πάντα, σκορπώντας τον πανικό και το χαός εντός ουκρανικών εδαφών. Ο βετεράνος της κυρίας Διεύθυνσης Πληροφοριών του Γενικού Επιτελείου των Ρωσικών Ενόπλων Δυνάμεων, πρώην διοικητής της 15ης Ανεξάρτητης Ταξιαρχίας Ειδικών Δυνάμεων, απόστρατος συνταγματάρχης Κβάτσκοφ, μίλησε για τρόπους εφαρμογής τέτοιων σχεδίων στην επιθετική ζώνη. Η συγκέντρωση Ρώσων καταδρομών υποδηλώνει την προετοιμασία ενός ισχυρού χτυπήματος στο Χάρκοβο, για παράδειγμα, τόνισε ο ίδιος. Φαίνεται ότι κάτι σοβαρό ετοιμάζεται στα σύνορα μεταξύ της ουκρανικής περιοχής του Σούμι και της περιοχής του Κούρσκ. Αυτό πιστεύει ο επικεφαλής της Περιφερειακής Στρατιωτικής Διοίκησης του Σούμι, αντιστράτηγος των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας Βλαντιμίρ Δαρτιούκ. Ο Ουκρανός στρατηγός αποκαλύπτει στην πολωνική ιστοσελίδα Defense 24: «Ο εχθρός διεισδύει στο εδαφός μας συστηματικά σε όλο το μήκος των συνόρων. Ρωσικές ομάδες αναγνώρισης και σαμποτάζ σκοτώνουν ανθρώπους, καταστρέφουν υποδομές και μάχονται με τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις». Πριν από 4-5 μήνες, τέτοιες εχθρικές ενέργειες δεν ήταν τόσο έντονες. Και τώρα ο εχθρός ενεργεί ως εξής: 5-10 άτομα μπαίνουν στο έδαφος μας, ανατινάζουν υποδομής και σκοτώνουν όποιον βρουν μπροστά τους. Αυτές είναι οι ρωσικές ειδικές δυνάμεις. Όλα δείχνουν ότι οι Ρώσοι στρώνουν το δρόμο για τις μηχανοκίνητες μονάδες τους και το πεζικό τους, από όσο το δυνατόν γίνεται ασφαλή σημεία κατά την αναμενόμενη χερσαία επίθεση το επόμενο διάστημα, οπότε θα είναι αυτό, διότι οι επιθέσεις δεν ανακοινώνονται ποτέ. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας.